Ήδη όμως οι επιπτώσεις στο εσωτερικό της Τουρκίας αρχίζουν να φαίνονται από τον πόλεμο και σε βασικά είδη πια διατροφής, Μανώλη. Μπορεί να βλέπετε και τις σχετικές εικόνες, διότι αυτό πραγματικά μου προκάλεσε σοκ. Και εγώ, επειδή είχα πάει στο σούπερ μάρκετ, έβλεπα κόσμο να παίρνει, να αγοράζει πολλές ποσότητες ηλιέλαιου. Αλλά έγινε συνωστισμός σε πολύ μεγάλα σούπερ μάρκετ της Κωνσταντινούπολης. Άδεια ραφιά, όλοι αγοράζουν ηλιέλαιο. Γιατί υπάρχει για έλλειψη. Διότι πιστεύουν ότι βγήκε η φήμη ότι θα υπάρχει έλλειψη, αλλά και επίσης αυξήθηκε πάρα πολύ η τιμή του. Μάλιστα. Και επειδή αυξάνεται η τιμή, δείτε το συνωστισμό λόγω του πολέμου στην Ουκρανία. Αυτή η εντύπωση δημιουργήθηκε. Έγινε γίνει κόλαση. Βγήκε το Υπουργείο Γεωργίας της Τουρκίας. Παρεπιπτόντως, Παρασκευή βράδυ άλλαξε ο Υπουργός Γεωργίας. Με προεδρικό διάταγμα το βράδυ ζήτησε την απομάκρυνση, δηλαδή να φύγει, την απαλλαγή από τα καθήκοντά του. Και περνάει στα ψηλά, δεν ασχολείται κανείς εν τω μεταξύ. Αλλάζει υπουργός και δεν ασχολείται κανείς. Σιγά, εντάξει, δεν γίνονται. Δεν υπάρχει πρόβλημα εδώ. Αλλά είναι βασικό θέμα για το ζήτημα αυτό, όπως και στα πρωτοσέλιδα της αντιπολιτεύσης, του αντιπολιτευόμενου τύπου, ότι ο κόσμος είναι στις ουρές για το ηλιέλαιο, όπως όμως και στα βενζινάδικα. Επειδή αλλάζουν οι τιμές σχεδόν κάθε μέρα, αλλά προσέξτε, θα μου πει Μανώλη και στην Ελλάδα αλλάζουν. Ναι, αλλά εδώ υπάρχει και η τουρκική λίρα, δηλαδή αλλάζει και η ισοτιμία. Και η τιμή σε ευρώ και σε δολάρια, άρα διπλό το κακό. Άρα η εφέσος του λέει ουρές για τη βενζίνη, ουρές για το λάδι, ουρές για το ψωμί, τα έχουμε δείξει αυτά. Και εδώ βεβαίως οι ουρές για το λάδι που λέγαμε. Άρα η Τουρκία με τις ουρές υποστηρίζουν τουλάχιστον.